φτάσαμε στο σημείο μετά από 9 χρόνια να παρουσιάσουν και μια συνέντευξη τύπου να ανεβούμε ένα σκαλί και σαν εκδήλωση και σαν σύλλογος. Για ένα δρόμο υγείας που ήταν μια έμπνευση πριν από 9 χρόνια στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας υγείας, να θεσπίσουμε ένα δρόμο υγείας για όλους τους πολίτες του Δήμου μας, του νομού μας και όχι μόνο, να μπορέσουμε να το αναδείξουμε και να το πετύχουμε. Αυτό πάντα από την πρώτη στιγμή με συμπαράσταση της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και του Δήμου Φλόρινας. Όπως και φέτος, έχουμε τη χαρά να κάνουμε τον ένατο δρόμο υγείας, πάλι με συγκροτητές την Περιφέρεια και το Δήμο. Φέτος θα γίνει ο δρόμος υγείας την Κυριακή 2 του μηνός, 11:30. Η διαδρομή είναι η κλασική μέσα στην πόλη, παραποτάμι μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και επιστροφή πάλι στην κεντρική πλατεία. Και το απόγευμα, η μόνη διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια, που οι εκδηλώσεις θα γίνουν ταυτόχρονα την ίδια μέρα, την Κυριακή δηλαδή. Το απόγευμα θα έχουμε μια ημερίδα όσο αφορά την άθληση και την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών και των πολιτών κατά πόσο είναι χρήσιμη και με πιο εκπαιδευτικό τρόπο θα περάσει το μήνυμα ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ο πρώτος αθλητισμός, δεν είναι μόνο να κυνηγάμε τα μετάλλια και τις μεγάλες επιτυχίες που σίγουρα τα θέλουμε και τα χρειαζόμαστε, αλλά είναι ένα κομμάτι που δένει μαζί με την υγεία του ανθρώπου. Και ταυτόχρονα ίσως και να μας βοηθάει να μην θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε τα προβλήματα, να τρέχουμε να τα διορθώνουμε ή να τα βελτιώνουμε. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σε συνεργασία που έχουμε όλα τα χρόνια με τον Σύλλογο Ολυμπιονικών Ελλάδος, τον τέταρτο Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας του Λονδίνου, το Τσίνι το Γιάννη, θα έρθει από τα Γιάννηνα να εκπροσωπήσει τον Σύλλογο Ολυμπιονικό και κάποιους ομιλητές που θα κάνουν κάποιες εισηγήσεις 10-15 λεπτά για ενημέρωση γύρω από την άθληση και την υγεία και την εκπαίδευση. Είναι αθλητίατροι από Θεσσαλονίκη, ο κ. Καλιτσάνος, πάλι από Θεσσαλονίκη ο Ιωκουμίτης ο Γιώργος φυσιοθεραπευτής και ο Ολυμπιονίκης ο Τσίλης που θα κάνει εισήγηση. Και θα μας έρθει, θα έχουμε τη χαρά να έρθει πάλι από Αθήνα. Είναι ένα άτομο που μας θυμώνει την παρουσία του πολλά χρόνια. Ο κ. Μιχαλόπουλος ο Νίκος. Είναι εκπαιδευτικός, αθλητής, πρωταθλητής Ελλάδος στον πρωταθλητισμό, ακτιβιστής και συγγραφέας. Και ταυτόχρονα θα, στο πλήσιμο της εκδήλωσης, πέρα από μια παρουσίαση που θα κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια, τι έχει παρουσιάσει ο Σύλλογος, θα έχουμε τη χαρά να τιμήσουμε, από πέρσι που ξεκινήσαμε, τοπικούς αθλητές που έχουν ξεπεράσει τα όρια του νομού μας και ίσως και της Ελλάδος. Φέτος θα τιμήσουμε την Ολυμπιονίκη μας, τη Γιάννα τη Χριστού και τον Κώστα τον Βράμπη, παλιός ποδοσφαιριστής του Άρη Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε από εδώ, εκπαιδευτικός, ήταν περιφερειακός της εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας και θα, μέσα στα πλαίσια να τιμήσουμε θα ήταν και η Βούλα Ιπατουλίδου, η άλλη Ολυμπιονίκης τοπική δικιά μας, αλλά λόγω ανημερών υποχρεώσεων η Βούλα, επειδή έχουμε και τον Αλεξάνδρου δρόμο στη Θεσσαλονίκη, θα μας στείλει μόνο ένα χαιρετισμό και θα μας ευχηθεί καλή επιτυχία, μας έχει ευχηθεί ήδη. Και ταυτόχρονα θα έχουμε τη χαρά, σαν σύλλογος, πρώτη φορά φέτος, να τιμήσουμε και 4 παιδιά που ξεκινήσαν από νηπιακή ηλικία, από σχολική ηλικία, να εκπαιδεύονται αθλητικά στο σύλλογό μας και ταυτόχρονα φτάσει σημείο να φέρουν διακρίσεις και πανελλήνιες και πέρα μεγαλύτερες από τη χώρα μας. Αυτά τα παιδιά θα είναι η Ταρενίδη Αφροδίτη, αυτή τη στιγμή ασχολείται με την Τσιφασκία, ο Γεωργιάδης ο Γεωργιάκης, πήρε μεταγραφή στην K17-K16 του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο Ρωσελής ο Βασίλης, με την κοινοτομία ασχολείται και για τα πρόσφατα στο εξωτερικό,
και η Μαρία Ιμπέλη. Αυτά και τα 4 παιδιά ξεκινήσαν από την ηλικία, εξελίχθηκαν, ανδρώθηκαν ή μεγαλώσαν μικρά σε εμάς και ακολουθήσαν τον δρόμο όσον αφορά την άθληση και φτάσαμε και με αυτά τα παιδιά πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι, πέρα από το συνειδησιακό να μπει άθληση μέσα στη ζωή τους, φέραμε και τις διακρίσεις που ξεπεράσαν και τα όρια της περιοχής μας. Αυτά όσο αφορά από μένα για την εκδήλωση, θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας που στηρίζει την εκδήλωση, το Δήμο Φλόρινας και τον λόγο κύριος Περιφερειάρχης. Να ευχαριστώ πολύ. Όπως είναι γνωστό, η άθληση συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας. Και αυτόν εδώ τον σκοπό υπηρετεί ο Δρόμος Υγείας, ο οποίος διοργανώνεται για ένα τη χρονιά στην πόλη μας, μέσα στην πόλη. Θέλει να δώσει το μήνυμα στους πολίτες της Φλόρινας ότι μέσα από την άθληση, μέσα από το τρέξιμο ή ακόμα και την πεζοπορία που είναι το πιο απλό, μπορούμε να συμβάλλουμε πολύ στη διατήρηση της υγείας μας. Να συγχαρώ τον Σύλλογο του Πίγασου για την πρωτοβουλία που έχει αυτά εδώ τα χρόνια να διοργανώνει όχι μόνο το δρόμο υγείας αλλά και τις ημερίδες, οι οποίες στέλνουν μηνύματα σε όλους τους πολίτες ότι πρέπει να μην αγνοούμε καθόλου τη σωματική μας άσκηση, αλλά πρέπει να βρίσκουμε τον απαραίτητο χρόνο να τον διαθέτουμε, γιατί βοηθάμε πάρα πολύ την ίδια την ύπαρξή μας. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Καλό μεσημέρι και από μένα, εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή αλλά και το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλόρινας. Να ευχηθώ καταρχήν να συγχαρώ τον Πίγασο για την διοργάνωση. Όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφέρειξης, όχι μόνο αυτή αλλά και τις υπόλοιπες τις οποίες διοργανώνει. Να ευχηθώ να τα εκατοστήσει ο ένατος δρόμος υγείας. Και επειδή δεν πρέπει να μείνουμε στις ευχές, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με τον τρόπο μας και με όλες μας τις δυνάμεις να συνεχίσει να εξελίσσει. Η υποστήριξη του Δήμου είναι αυτονόητη. Επίσης και η υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Δήμου, είναι και εκεί αυτονόητη. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει εθελοντές οι οποίοι θα συμμετέχουν και θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι διοργανωτές σε ποια σημεία χρειάζονται. Πιστεύουμε βαθιά στη συνέργεια και ο ένατος δρόμος υγείας και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται σε συνέργεια με συλλόγους, φαίνεται ότι αποδίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Διαπιστώσαμε και διαπιστώνουμε, νομίζω, όλοι αυτονόητα ότι η συνέργεια οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να βαδίσουμε. Σχετικά με τον ένατο δρόμο υγείας, είναι πια αξίωμα και η άρρηκτη σχέση της υγείας με την άθληση, δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση, και αυτό πρέπει να το δουλέψουμε. Να το δουλέψουμε ως σύλλογος, ο Πίγασος προφανώς που το πράττει, Δημοτική Αρχή, όλοι μας, και να το βάλουμε, να βάλουμε την άθληση στη ζωή μας. Όπως ακριβώς είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, πρωταθλητές δεν θα γίνουν όλοι, αλλά αθλητές και πεζοπόροι στο πανέμορφο περιβάλλον της Φλόρινας μπορούν να γίνουν όλοι. Όλοι. Εγώ να πω ξανά συγχαρητήρια στον εκπρόσωπο του Πίγασου και θέλω να τονίσω ότι την ημέρα εκείνη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γι' αυτό και μίλησα για συνέργεια, να προχωρήσουμε και σε μια καμπάνια, όπως χθες ανακοινώθηκε στη συνέντευξη για τις δράσεις του Γραφείου Εθελοντισμού, σχετικά με τη δωρεά οργάνων και ιστών. Θα μοιραστούν φυλάδια στους συμμετέχοντες, θα υπάρχουν και σχετικές αφίσες και για τους ενήλικες αλλά και για τα παιδιά και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά καιρού θέλοντος, αν και θεωρώ ότι από ό,τι φαίνεται θα είναι καλός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.